Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης λέγομαι. Καλά στα πέφτα, δεν είσαι πέφτα. Έχω βγει αρκετές φορές στην εκπομπή σου, στο ραδιόφωνο και σε άλλους βέβαια συναδέλφους σου. Ναι, εσύ τώρα ποιο είναι το θέμα σου τώρα για να καταλάβω, γιατί με τρομοκρατείς κάθε φορά που βγαίνεις, να πούμε δηλαδή, που δημιουργείς ένα τρόμο, ένα φόβο. Να είναι τα θέματα. Πες, είναι ένα θέμα, άκου να δεις. Να σου πω το κυριότερο. Όχι, κάθε Κυριακή. Ευάγγελ, όχι, ναι. Κάθε Κυριακή θα σημειώνεις ένα θέμα μόνο. Ένα κακό. Την άλλη Κυριακή άλλο κακό. Πέντε είναι τα κακά. Πέντε Κυριακές. Ένα κακό θα πεις. Ωραία. Διάλεξε. Το πρώτο. Από το πρώτο. Ποιο είναι το ένα το κακό? Λοιπόν, είναι ο επηρεασμός της σκέψης. Οπα. Το ηλεκτρομαγνητικό mind control. Ωραία. Λοιπόν, επιστημονικά τουλάχιστον. Δηλαδή, τι. Μιλάμε. Αυτό για να καταλάβει ο απλός κόσμος. Τι είναι το mind control, ο εθισμός της σκέψης. Όχι απλός επηρεασμός. Τηλεκατεύθυνση σκέψεως. Δηλαδή, πώς. Πώς επηρεάζουν ας πούμε τα μυαλά ανθρώπων, κυρίως πρωθυπουργών και υπουργών, ξέρεις, σημαντικών προσπάθειων, όχι μόνο ηγετών. Ποιοι το κάνουν αυτό? Μια κλίκα από την Αγγλία. Άγγλοι είναι. Ναι. Ωραία, τι κάνουν, πατάνε το κουμπί και τι γίνεται? Επηρεάζουν τα μυαλά. Απόδειξη είναι η παπαγάλη, ναι. Που θα το έχεις, το ξέρει όλος ο κόσμος, που μιλάνε ας πούμε. Η παπαγάλη εννοώ τα πτηνά. Κανονική, ναι. Ωραία. Τι σχέση έχει με τη συνωμοσιολογία των Άγγλων και παπαγάλη? Κοίταξε, είναι αποδεικτικό στοιχείο όταν τα ζώα μιλάνε, οποιοδήποτε ζώο, τώρα δεν είναι θέμα μόνο των παπαγάλων. Και άλλα ζώα μιλάνε. Δηλαδή, άμα γράψει στο ίντερνετ ναι. Σκυλάκια που μιλάνε, θα βγάλει ας πούμε κάτι. Εμένα το δικό μου δεν μιλάει. Το θέμα δεν είναι τώρα τα σκυλάκια. Οι παπαγάλοι είναι πασίγνωστο. Ναι, αλλά ο σκύλος δεν μιλάει αυτό. Δύο λεπτά. Μιλάνε οι παπαγάλοι, τα πτηνά. Ο σκύλο με είναι. Ναι, πες του, ναι. Οι παπαγάλοι μιλάνε. Πώς μιλάνε, τα ζώα μιλάνε, είναι όχι. Δυνατόν να μιλάνε, ναι. Όχι. Οπότε, ούτε πίθη και ούτε γορίλες δεν μιλάνε, ναι. Είναι, βιολογικά έχουν συγγένεια με τους ανθρώπους. Ναι, αλλά μία σχέση δεν έχετε μόνο τώρα. Ναι, άλλο λόγο τώρα. Πίθη, όπως από τους γορίλες, ξέρω εγώ. Δηλαδή το παπαγάλο, είναι παπαγάλο. Οι Άγγλοι τους βάζουν. Διάφορα πράγματα που συμβαίνουν οι άνθρωποι σε εμάς τους ανθρώπους είναι ελευθέρως σκεπτόμενοι είμαστε. Εγώ είμαι ελεύθερος σκεπτόμενος. Είμαι ελεύθερος σκεπτόμενος. Σκέπτομαι ό,τι θέλω. Το βράδυ εγώ μπορεί... δεν σου μιλάω να επηρεάζω. Το βράδυ μπορεί να φανταστώ ότι πηδάω την Naomi Campbell. Και το σκέπτομαι. Τραβώ και μια παχιά και μου περιπλάζει ο άγγλος την επισκέπτομαι. Οι παπαγάλοι πώς μιλάνε, ας πούμε. Οι Άγγλοι το κάνουν. Εσύ τι λες, έτσι δεν είναι. Οι πρωθυπουργοί μας είναι ελευθέρως σκεπτόμενοι. Ο Χίτλερ ήταν ελευθέρως σκεπτόμενος. Δεν ήταν. Ήταν ελευθέρως σκεπτόμενος ο Χίτλερ. Ωραία, ας το Χίτλερ. Κάτσε, λίγο να μιλήσω και μετά πες ότι... Να τεκμηριώσεις. Ο Χίτλερ ας πούμε, ο Χίτλερ. Ήταν λίγο, δεν ήταν λίγο. Εσύ δεν είσαι λίγο. Άσε με εμένα. Ο Χίτλερ ήταν λίγο, τρελός. Άσχετα αν ήταν ελευθεροσκεπτόμενος ή τηλεκατευθυνόμενος. Ωραία. Άσε και τα 10-20 τσιράκια του 50%. Οι άλλοι όλοι, άμα βάλει στο ίντερνετ και έτσι είναι. Άρα... όλο το γήπεδο 70.000 κόσμος. Το πρόβλημα δεν είναι ο ένας, ο δύο, ή 10 ή 20, ότι είναι 70.000 ας πούμε. Επηρεασμένοι δεν βλέπανε τυφλοί. Εσύ είσαι επηρεασμένοι. Οι Γερμανοί. Εσύ είσαι επηρεασμένο. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να σου πω. Η σκέψη δική σου από τον Άγγλο είναι. Τελειώσα, άγαψα. Ότι επηρεάζεται η σκέψη η ανθρώπινη. Από στον οποιονδήποτε. Σε σένα. Και σε μένα ακόμα. Τι σε επηρεάζει. Εγώ είμαι ένα ήσυχο άνθρωπο. Απορρίσκω δύο ώρε. Και νευριάζω. Α πούμε. Και βιάζει. Νευριάζω, νευριάζω. Ας πούμε, λέμε τώρα. Είσαι ήσυχος άνθρωπος και νευριάζεις. Ναι, ας πούμε, λέμε τώρα. Για μένα. Αλλά. Για μας. Ο Χίτλερ. Μην με αλλάζει την κουβέντα. Προσωπικά μην δεν θα. Τι πει, τι πει. Μπορεί να είσαι από την Αγγλία τρελαμένο. Εγώ σου δίνω αποδείξεις. Ναι. Θες και άλλες αποδείξεις. Όχι, φύγε. Τέλος, την άλλη Κυριακή. Την άλλη. Άμα θες σου λέω. Όχι. Ξέρω εγώ. Μηχάνημα που διαβάζει. Ένα-ένα. Ναι, για πάντα και τώρα. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Παρασκευή. Εντάξει, πάμε κόσμο, ναι. Ευχαριστώ. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.